Κύριε Παπασταματίου, έτσι μια έτσι τελευταία... Ναι, προσπαθώντας και πάλι να μην επαναληφθώ, να πω μόνο δύο γρήγορα σχόλια, γιατί ταυτίζομαι με όλα αυτά που ακούγονται. Πρώτον, δεν τίθεται θέμα αν είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι για την απελευθέρωση. Η απελευθέρωση είναι εδώ και θα κολυμπήσουμε. Το δεύτερο είναι, άκουσα και τα νούμερα τα 76 γίγα που είπε και ο κύριος Γιαρέντης και τα είχε πει και το Υπουργείο. Αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα. Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί, είναι καταγεγραμμένο σε συγκεκριμένες θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Η σημαντική μεταρρύθμιση που έχει στοίχημα την κυβέρνηση, την πετύχει το κράτος, είναι να ξεκαθαρίσει πάρα πολύ γρήγορα ένα, ενάμιση, δεν ξέρω και εγώ πόσο έτος, όλες αυτές τις αιτήσεις. Έτσι θα λύσει και τα διλήμματα που έθεσε ο κύριος Παναγής, έτσι θα λύσει και θέματα τοπικής αποδοχής που έχει θέσει και ο κύριος Γιαρέντης στην πρώτη του τοποθέτηση. Όταν ο κόσμος ημών περιλαμβανομένων γνωρίζει τι και πού και πώς πρόκειται να γίνει και δεν μπαίνει σε ένα χάρτη γιατί βλέπει όλη την Ελλάδα μπλε και κίτρινη, τα πάντα είναι πιο γνωστά και προβλέψιμα.